Ένα μικρό άγγελο ηλικία μόλι 6 χρονών άφησε σήμερα το μεσημέρι την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, λίγα μέτρα πιο κάτω από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, αφήνοντα αποσβολωμένη ολόκληρη την κοινωνία τη πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίε, το εξάχρονο αγοράκι μαζί με συγγενικό του πρόσωπο ψώνισαν πράγματα από ένα περίτερο και διέσυσαν τον δρόμο για να μπουν στο παρκαρισμένο του αυτοκίνητο που βρισκόταν στην αντίθετη πλευρά του δρόμου. Σύμφωνα με πληροφορίε, το παιδάκι ξέφυγε από το χέρι του συγγενικού του προσώπου με αποτέλεσμα μια διερχόμενη μηχανή μεγάλου κυβισμού με δύο αναβάτε να παρασύρει το εξάχρονο αγοράκι και μετά να καρφωθεί στη στάση που υπάρχει στο σημείο. Ψωνίσανε. Και πηγαίνανε απέναντι και πήγαν να περάσουν. Ερχόταν ο άλλο με τη μηχανή και του τους χτύπησε. Εγώ ήμουν εδώ πέρα και άκουσα ένα χτύπημα. Και ήταν όλο αυτό το σύρσιμο μέχρι και απέναντι. Και ήταν το παιδάκι που το είχε χτυπήσει η μηχανή εδώ πέρα. Το συμβάν το παιδί εδώ πέρα που είχε χτυπήσει πολύ άσχημα με τη μηχανή αυτή για απέναντι. Μάλλον πέθανε από ό,τι λένε. Σύμφωνα με αυτόπτε μάρτυρε, η σύγκρουση ήταν σφοδρή και το αγοράκι είχε τραυματιστεί βαριά. Για το λόγο αυτό, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου με ασθενοφόρο, παρά το ότι δεν εφημέρευε. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε σπεσμένα το εξάχρονο Αγγελούδη, καθώ το τραγικό δυστύχημα συνέβη λίγα μέτρα πιο κάτω και παρά τι προσπάθειε των γιατρών, απλά επιβεβαιώθηκε ο θάνατό του. Σοκαρισμένη είναι η κατοική του Ηρακλείου με το χάμο του μικρού αγοριού, που τόσο απότομα κόπηκε το νήμα τη ζωή του. Βέβαια με σοκαρίζομαι. Επικίνδυνος ο δρόμο το γονέων η φροντίδα, αυτά. Σύμφωνα με πληροφορίε, οι δύο αναβάτε τη μηχανή στάθηκαν πολύ πιο τυχεροί από το άτυχο αγγελούδι που η μοίρα του έπαιξε άσχημο παιχνίδι, καθώ νοσηλεύονται στο Βενιζήλιο Νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα. Τις συνθήκε κατά από τι οποίε συνέβη αυτή η νέα τραγωδία διερευνά η τροχία Ηρακλείου.